είναι το τρίτο κεφάλαιο και το 7 εδάφιο. Βιβλίων Αποκάλυψης, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων των κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου σατανά ή την εσλέγουσιν εαυτούς, ότι είναι οι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσιν και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίον έχεις δια να μη λάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Ο προφητικός λόγος λοιπόν αναφέρεται για τις Εκκλησίες, για την Εκκλησία. Αλλά σήμερα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μάλιστα αυτό είναι προφητευμένο και γραμμένο. Είναι προφητευμένο λέγοντας «Εξήκοντα θα είναι τις έσχατες ημέρες οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αλλά μία θα είναι η περιστερά μου». Περιστερά μου η αμόμητός μου, η Αγία. Περιστερά μου που θα είναι γεννημένη από τη μητέρα της που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία πρότυπο και μοντέλο μέσα από τις γραφές. Μία είναι η περιστερά μου. Αυτή λοιπόν που θα γεννηθεί από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα μοιάζει με τη μητέρα της. Και εμείς σήμερα καλούμεθα, ύστερα από τις υποσχέσεις του προφητικού λόγου, τις αποκαλύψεις του προφητικού λόγου, τις ευχές του προφητικού λόγου και τη βεβαιότητα του προφητικού λόγου που ακούσαμε σήμερα, είναι να διακρίνουμε ποια είναι αυτή η Εκκλησία, για να τις μοιάσουμε, για να γίνουμε, αλλά ιδιαιτέρως για να ζητήσουμε από το Θεό να μας κάνει. Γιατί μέσα σε αυτή την Εκκλησία θα δοξαστεί ο Πατέρας Θεός, θα υψωθεί το όνομα του Χριστού και θα κυριαρχεί, θα διοικεί ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Στην Αποκάλυψη ο Θεός μας περιγράφει 7 εκκλησίες. Ποια είναι όμως αυτή? Η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, η Εκκλησία της Αρπαγής, η Εκκλησία που έχει τις υποσχέσεις τις οποίες διαβάσαμε, ώστε ζώντας αυτή την Εκκλησία να ζούμε όλα αυτά τα σήμερα τα οποία ο Θεός μας υποσχέθηκε, μας ευχήθηκε, μας αποκάλυψε, μας φανέρωσε. Είναι άραγε η Εκκλησία της Εφέσου για την οποία γράφει «Εξεύρω τα έργα σου, εξεύρω τον κόπο σου, εξεύρω την υπομονή σου, ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς, εξεύρω ότι εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι οι Απόστολοι και δεν είναι, εξεύρω ότι υπέφερες, εξεύρω ότι έχεις υπομονή για το όνομά μου και εκοπίασας και δεν απέκαμας». Και η απάντηση είναι όχι αυτή. Και όμως έχει τόσο ωραία χαρακτηριστικά. Έχει, αλλά δεν είναι αυτή. Μήπως είναι η Εκκλησία της Σμύρνης για την οποία λέγει ο Θεός ότι «εξεύρω τα έργα σου και τη θλίψη και την πτωχία και την ταλαιπωρία και τους διωγμούς»? Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι αυτή. Μήπως είναι η Εκκλησία της Περγάμου
για την οποία ο Κύριος λέγει «εξεύρω τα έργα σου» και ότι κατοικείς δυστυχώς εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά, παρόλα αυτά κρατάς το όνομά μου, δεν αρνήθηκες την πίστη μου, και όταν ακόμη δοκιμάστηκες και διώχθης έμεινες στην πίστη. Ωραία χαρακτηριστικά και η εκκλησία της Περγάμου, και όλες οι εκκλησίες έχουν ωραία χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι ούτε αυτή. Μήπως είναι η εκκλησία των Θυατήρων, για την οποία ο Κύριος λέγει ότι εξεύρω τα έργα σου και την αγάπη την οποία έχεις και τη διακονία και την υπηρεσία και την πίστη και την υπομονή, και ότι τα έργα σου, τα έσχατα, είναι πλειότερα των πρώτων. Και η απάντηση είναι όχι, ούτε και αυτή, παρόλα τα τόσα ωραία χαρακτηριστικά. Μήπως είναι η εκκλησία των Σάρδεων? Αυτή αποκλείεται. Δεν είναι και αυτή, γιατί αυτό που βλέπει ο Θεός είναι ότι λέγοντας «εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρά και χρειάζεται να γίνεις άγρυπνος για να στηρίξεις και τα λοιπά τα οποία μέλος είναι αποθάνωση». Ούτε αυτή είναι. Μήπως είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας, η οποία είναι μια ιδιαιτέρως ευλογημένη εκκλησία, μια εκκλησία που απέκτησε πλούτο, μια εκκλησία που αυξήθηκε και μεγάλωσε, μια εκκλησία την οποία ιδιαιτέρως ευλόγησε ο Θεός και αυξήθηκε κατ' υπερβολήν. Ούτε και αυτή είναι, γιατί ο Κύριος λέγει, παρόλο που την ευλόγησε τότε, τώρα εξεύρω ότι είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά είσαι χλιαρός, γι' αυτό και μέλω να σε εξεμέσω. Τότε ποια είναι η εκκλησία αυτή στην οποία πρέπει να μοιάσουμε? Μία, η εκκλησία της Φιλαδελφίας. Δεν έχει να δείξει πολλά πράγματα και δεν απαιτείται από το Θεό σε κανέναν από μας να δείξουμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Είναι η εκκλησία για την οποία ο Κύριος είπε «εξεύρω τα έργα σου». Δεν έχεις μεγάλη δύναμη πρώτον, έχεις μικράν δύναμη. Αλλά όμως μέσα στην αδυναμία σου, πόσο σοβαρός είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, όλο το Λόγο του Θεού να το πάρουμε προσωπικά και στη συνέχεια και οικογενειακά, αλλά βασικά προσωπικά. Εξεύρω ότι έχεις μικράν δύναμη. Και το ξέρει ο Θεός ότι έχω, ξέρει ο Θεός ότι έχεις μικράν δύναμη. Ξέρει την αδυναμία σου, αλλά ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν η αδυναμία μου γίνει πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού στη ζωή μου γίνεται τελεία. Γι' αυτό καυχόμαι στις αδυναμίες μου, για να δοξαστεί ο Χριστός. Εξεύρω την αδυναμία σου. Εξεύρω ότι έχεις μικράν δύναμη. Αλλά ξέρω δύο πράγματα τα οποία με ευαρεστούν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και σε εξέλεξα, για να αποκαλύψω και να φανερώσω σε σένα και σε όλο τον κόσμο μέσα από σένα την καθυπερβολή δύναμή μου, καθώς μη εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ξεύρω ότι μέσα στην αδυναμία σου εσύ εφύλαξας το λόγο μου. Αλληλούια. Εξεύρω
ότι μέσα στην απόλυτη αδυναμία σου που εγώ την επέτρεψα, εγώ την έφερα για να φανερωθεί στην απόλυτη αδυναμία σου η τέλεια δύναμή μου, εάν φυλάξεις το λόγο μου και εγώ εξεύρω ότι εσύ τον εφύλαξες. Και εξεύρω και ένα δεύτερο πράγμα. Ότι ποτέ δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Κράζει λοιπόν μια φορά ακόμη πιο δυνατά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εύρον, όπως είπε κάποτε Δαβίδ τον Υιόν του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου. Τώρα κράζει πιο δυνατά. Βρήκα εκκλησία που εγώ αφαίρεσα τη δύναμή της για να φανερωθεί η πιστότητά της, η αλήθεια της. Εφύλαξε το λόγο μου και δεν αρνήθηκε στην απόλυτη αδυναμία της το όνομά μου. Εύρον εκκλησία, βρήκα ανθρώπους κατά την καρδία μου ώστε να πράττουν πάντοτε πάντα τα θελήματά μου. Γιατί στην αδυναμία σου θα φανεί η δοκιμασία της πίστης σου. Στη δύναμή σου, όταν όλα πάνε καλά, τότε είναι όλα εύκολα. Αλλά όταν πάνε όλα χάλια, όταν η αδυναμία σου μεγαλώνει και μεγαλώνει και γίνεται πλήρης, εκεί τώρα ο Θεός περιμένει να δει την επακοή σου στο λόγο του. Εκεί περιμένει να δει αν θα φυλάξεις το λόγο του. Το να με ευλογεί ο Θεός και να πηγαίνουν όλα ωραία, γιατί να μην φυλάξω το λόγο του Θεού? Το να δοκιμάζομαι όμως με το Θεό, από το Θεό, εκεί θα φανεί. Εκεί φάνηκε η πιστότητα και η υπομονή του Ιώβ. Εκεί φάνηκε η δόξα του Χριστού στους Αποστόλους, όπου και οι, εκτός του Ιωάννου, όλοι εθανατώθησαν βίαια. Αλλά φύλαξαν το λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκαν το όνομα του Χριστού. Σήμερα δεν περνάμε, και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία δεν περνάει αυτή τη δοκιμασία. Τώρα περνάει τη δοκιμασία του κοσμικού φρονήματος, των ψευδοδιδασκαλιών, των ετεροδιδασκαλιών. Τώρα ο διάβολος αγωνίζεται κατηγορώντας τον έναν στον άλλον, κατηγορώντας σε όλους τον Χριστό, κατηγορώντας σε όλους την Εκκλησία, κατηγορώντας τον Θεό και δελεάζοντας τους ανθρώπους προς τον κόσμο για μια ζωή όμορφη και όχι ταπεινωμένη που υπόσχεται ο Χριστός. Για μια πύλη φαρδιά και ευρύχωρη και μια οδό τέλεια και εύκολη, και για όχι μια πύλη στενή που πρέπει να αγωνιστείς για να εισέλθεις μέσα, και μια οδό τεθλιμένη που πρέπει να κουραστείς για να φτάσεις μέχρι το τέλος. Αλλά από τη στενή πύλη και την τεθλιμένη οδό θα φτάσεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί υπάρχει η δόξα του Θεού. Εκεί υπάρχει η αιώνια ζωή. Εκεί υπάρχει η ειρήνη. Εκεί προσεύχεται και αγωνίζεται ο Χριστός για το καλό σου. Μέσα σε αυτήν την εκκλησία, όπου αποκαλύπτεται Άγιος αλλά και αληθινός. Άγιος Θεός. Άγιοι γίνεστε καθώς είμαι Άγιος και αληθινός. Πιστός στις υποσχέσεις του, πιστός στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αυτή την εκκλησία συστήνει, και σε αυτή την εκκλησία θέλει να μπούμε, και σε αυτή την εκκλησία να μοιάσουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Αλληλούια. Σε αυτή την εκκλησία που δεν λογαριάζει την αδυναμία, αλλά φωνάζει «Ζει ο λυτρωτής μου». Έρχεται να με παραλάβει λίγο ακόμη και έφτασε ο ερχόμενος να με παραλάβει για να είμαι αιώνια μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και παίρνω απόφαση με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τη βοήθεια του Παντοδυνάμου Θεού να φυλάω πάντα το Λόγο του, να μένω στο Λόγο του. Ο Λόγος του Θεού να είναι πράξη στη ζωή μου, να μην είναι μία θεωρία,
αλλά να είναι η ζωή μου μέσα σε αυτό το ναι και το αμήν του Λόγου του Θεού. Ξέρω ότι το α και το ω είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρω ότι η αρχή και το τέλος είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν και μένουν στο Λόγο του Θεού. Και θέλω να μείνω. Αμήν, αδερφοί μου. Θέλω να μείνω. Θέλω να μείνω στο Λόγο του Θεού. Μένοντας στο Λόγο του Θεού και μην αρνούμενο στο όνομα του Χριστού, στην πραγματικότητα ανήκω στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Όχι στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Αλλά εάν αψηφώ, προσπερνάω την αδυναμία μου δοξάζοντας το Θεό, τις ταλαιπωρίες μου υμνώντας το όνομα του Κυρίου. Και η απόφασή μου είναι να φυλάω στη ζωή μου το Λόγο του Θεού, και όταν δεν μπορώ να ζητάω βοήθεια από το Θεό και όταν δεν τα καταφέρνω να μετανοώ και να μην αρνούμε ποτέ το όνομα του Κυρίου μου που μέσωσε, τότε ανήκω σε αυτή την Εκκλησία. Αλληλούια. Και θέλω να ανήκω σε αυτή την Εκκλησία. Σε αυτή που είναι η ένδοξη Εκκλησία, η Αγία, η μιέχουσα λιτίδα, η κοιλίδα, η τίτων τιούτων, που δεν αποτελείται από τελείους, αλλά αποτελείται από ανθρώπους που έχουν δώσει την καρδιά τους στο Λόγο του Θεού και αγαπάνε με όλη τους την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια Ιησού Χριστόν και ομολογούνε Αυτόν εσταυρωμένο. Πιστεύουν έναν Χριστό θυσίας και σε μια ζωή σταυρού. Αλληλούια. Σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν, αν ανήκεις, και εγώ σήμερα θέλω σε αυτή την Εκκλησία να με βοηθήσει ο Θεός να ανήκω. Ο Χριστός λέει, ταύτα λέγει ο Άγιος και ο αληθινός στις υποσχέσεις Του. Έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη. Μιλάει στον άγγελο της Εκκλησίας, επί προσωπικού επίπεδου μιλάει. Σήμερα μιλάει σε όλους μας επί προσωπικού επίπεδου. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει, διότι αν και έχεις μικρά δύναμη, εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου, γιατί είσαι η Εκκλησία, η Αγία, η Ένδοξος, η Αιώνιος, η Νύμφη του αιώνιου Θεού, η Αληθινή. Και επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλη να έλθει και να δοκιμάσει τους κατοικούντας όλης της οικουμένης. Θα σε φυλάξω με την αρπαγή της Εκκλησίας εκ της ώρας του πειρασμού. Όχι την ώρα του πειρασμού, πριν έλθει η ώρα του πειρασμού θα σε φυλάξω. Και γνώρισε ότι όλοι αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι, γιατί ψεύδονται, αυτούς να τους αγαπάς, να προσεύχεσαι για αυτούς, γιατί σε λίγο θα γίνουν αδέλφια σου. Όλους αυτούς εγώ θα τους φέρω ενώπιόν σου, να γονατίσουν μαζί σου και να δοξάσουν τον αιώνιο Θεό. Μη τους κατηγορείς. Μη τους φοβάσαι. Μη σταματάς να τους αγαπάς και να προσεύχεσαι για αυτούς. Γιατί όλους αυτούς εγώ θα τους φέρω να αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Και να ομολογήσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θα πάρουν και αυτή η απόφαση να φυλάνε το λόγο μου και να μην αρνούνται το όνομά μου. Να τους αγαπάς. Όλους αυτούς που είναι εκ της συναγωγής του Σατανά, ναι. Και λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά ψεύδονται, ναι. Αλλά να τους αγαπάς, γιατί θα τους κάνω αδελφούς σου. Θα τους φέρω. Και όλοι μαζί θα δοξάζετε τον αιώνιο Θεό, τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός, αλλά και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εσύ μόνο πρόσεξε. Πρόσεξε, μη χάσεις αυτό το οποίο εγώ σου έδωσα. Κράτα αυτό το οποίο εγώ σου έδωσα. Αυτή την απόφαση, αυτή την υπόσχεση
την ειρήνη τη δική μου, μας υποσχέθηκε σήμερα ο Θεός. Να προσεύχεται για το καλό μας, μας υποσχέθηκε ο Θεός. Και ότι έθεσε ενώπιον σου θυράνη ογμένη που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί πήρες αυτή τη στερεά απόφαση μέσα στην αδυναμία σου, στα λάθη σου, στην κακομοιριά σου, στα πάθη σου, στις θλίψεις σου, στις απογοητεύσεις σου, στις κραυγές σου. Πήρες όμως την απόφαση και αποδεδειγμένα εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Γι' αυτό κανείς αυτή τη θύρα δεν μπορεί να την κλείσει. Κράτα εκείνο το οποίο έλαβες. Να μην παρημιδείς το στέφανό σου. Κράτα την υπόσχεση του Θεού. Κράτα το λόγο του Θεού στην καρδιά σου. Να το κρατήσουμε, αδελφοί. Σήμερα είναι μια μέρα που μας δίνει ο Χριστός. Σήμερα είναι ανοιγμένοι οι ουρανοί. Σήμερα ο Θεός δεν θα μας δώσει αυτό που του ζητάμε. Θα μας δώσει αυτά που θέλει να μας δώσει. Και εμείς λέμε αμήν. Αυτά που ευαρεστούμενος μας δίνει. Και εμείς λέμε δόξα. Δεν ζητάμε. Μας χαρίζει. Και εμείς λέμε αμήν, Κύριε. Αμήν και αμήν και αμήν. Εάν νικήσεις, άρα ξέρει το μέλλον. Ξέρει ότι συνέχεια έχει αγώνα να μείνεις στο Χριστό. Να μείνεις με τον άντρα σου, να μείνεις με τη γυναίκα σου. Να μείνεις με τα παιδιά σου μέσα στην εκκλησία. Είναι αγώνας. Εάν νικήσεις όμως. Και όποιος νικήσει. Και εγώ θέλω σήμερα να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει ο Θεός να νικήσουμε, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος νίκησε, γι' αυτό φωνάζει τον αγώνα των καλών εικονίστην. Το δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους αγαπάνε την επιφάνεια, τον ερχομό του Χριστού. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, μέσα στην αδυναμία μας ένα πράγμα έχουμε να αγαπάμε, τον ερχομό του Χριστού. Και τον αγαπάμε τον ερχομό του Χριστού όχι για να μας ελευθερώσει και γι' αυτό, αλλά για να συναντήσουμε τον αγαπημένο της ψυχής μας. Να τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τον αγαπάμε τόσο πολύ αλλά δεν τον βλέπουμε. Θέλουμε να τον βλέπουμε στους αιώνες των αιώνων. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εάν νικήσεις, μη βλέπεις την αδυναμία σου, θα νικήσεις. Γιατί τη μάχη τη δική σου δεν την κάνεις εσύ. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι ο Χριστός θα την κάνει. Ο Χριστός θα πολεμάει για σένα. Ο Χριστός θα προπορεύεται. Ο Χριστός θα κατορθώνει αυτά τα οποία εσύ δεν μπορείς. Γιατί φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ευλογημένος ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Θρίαμβος επίκειται στην απόφασή σου, στη θέλησή σου. Όποιος νικά λοιπόν, αυτόν θα τον κάμω στήλο στο ναό του Θεού μου. Και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Στήλο σημαίνει δύναμη. Δεν κρατάς μόνο το δικό σου βάρος πια. Θα κρατάς το βάρος της Εκκλησίας. Θα κρατάς το βάρος των αδελφών σου. Δεν θα είσαι πια ο μικρός και ο ασήμαντος. Θα είσαι ο μέγας και ο πρώτος, γιατί αποφάσισες να γίνεις υπηρέτης και δούλος, που είναι αυτό που μας ζητάει τώρα ο Θεός. Όποιος θέλει να γίνει μέγας πρέπει να γίνει υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει δούλος. Μας υπεσχέθη πολλά. Μας έδωσε πολλά. Τώρα μας ζητάει όμως. Θέλει να σε κάνει στήλος στην Εκκλησία. Να αντέχεις. Να σηκώνεις.
τα βάρη των άλλων. Σεις οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Μη τον περιφρονείς το μικρό και τον ασήμαντο. Μη περιφρονείς αυτόν που είναι εκ της συναγωγής του σατανά και λέει ότι είναι χριστιανός και δεν είναι. Μη περιφρονείς τον ενάντιο άνθρωπο. Αλλά βλέψ' τον, θεώρησέ τον σαν μελλοντικό αδελφό σου, τον οποίον ο Χριστός θα σώσει ένεκεν των αδελφών του, των φίλων του και του οίκου του Κυρίου. Και τότε θα γράψει επάνω σου το όνομα του Θεού του μία σφραγίδα ανεξίτηλη. Κανείς δεν μπορεί να τη βγάλει, ότι είσαι Υιός του Θεού του Ζώντος, παιδί του Θεού. Θα γράψει το όνομα της Νέας Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας της Αγίας, την οποία θα έρθει να παραλάβει. Αυτός ανήκει σε μένα, θα πει ο Θεός. Αυτός ανήκει στην Εκκλησία μου, θα πει ο Θεός. Και αυτός θα γράψει και το όνομα σου, το νέο. Ένα όνομα που ο Χριστός θα στο δώσει και θα το κουβαλάς στην αιωνιότητα, αιώνια όνομα τιμής και δόξης. Γιατί ενώ είχες μικράν δύναμη, εφύλαξα στο λόγο του και δεν αρνήθηκες το όνομά του. Αμήν.